Η υπτάμενη πιανίστρια, όπως πλέον αποκαλείται από τον περισσότερο κόσμο, έρχεται και στη Λάρισα. Η Έλενα Ξηδιά αναμένεται αύριο στις 8 το βράδυ να δώσει μια μοναδική συναυλία με το ολόγραμμά της στο Δημοτικό Οδείο της πόλης με σκοπό την ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Λάρισας. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε δεσμευτεί ότι θα είμαστε σύμμαχοι και αρρωγοί σε κάθε πρωτοβουλία, σε κάθε δράση, σε κάθε προσπάθεια που υποστηρίζει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών μας. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος, οι διοργανωτές παραχώρησαν το πρωί συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο της πόλης. Στρατηγική επιλογή της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας είναι η ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας του νοσοκομείου μας. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας αποτελεί μια αποκεντρωμένη μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου, η οποία παρέχει τις υπηρεσίες εδώ και πολλά χρόνια στο όνομά μας. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Σύλλογο Φίλων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Λάρισας και έχει σκοπό τα έσοδα της συναυλίας να διατεθούν για την αγορά αυτοκινήτου προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Τα έσοδα, όπως προείπανε και ο Δήμαρχος και ο κύριος Διοικητής, θα διατεθούν για την αγορά ενός αυτοκινήτου για την μετακίνηση των κινητών μονάδων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Και επίσης ο Σύλλογος θα οργανώσει διάφορες άλλες δράσεις στην πορεία στα πλαίσια της καταπολέμησης του στίγματος της ψυχικής νόσου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παράσταση σε σκηνοθεσία του Πασχάλη Μάτι, όπου οι θεατές αναμένεται να ενθουσιαστούν, αφού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το ότι από τη μία θα υπάρχει το ολόγραμμα της πιανίστριας με κίνηση και από την άλλη η ίδια θα παίζει ζωντανά στο πιάνο της. Σε δηλώσεις της, η κυρία Ξηδιά τόνισε ότι ο ρόλος της εκδήλωσης έγκειται στο να αναδείξει τη δύναμη της συνένωσης για έναν κοινό σκοπό. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτή την φιλανθρωπική δράση αύριο το βράδυ στο Δημοτικό Οδείο της Λάρισας στις 8 και να σας παρουσιάσουμε το κονσέρτο ενός παράδοξου κόσμου. Με τη συνεργασία του Δήμου, με τη συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, του Συλλόγου Ψυχικής Υγείας, της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση είναι εδώ για να δείξει τη δύναμη ακριβώς της συνένωσης για ένα κοινό σκοπό.